Με τα πλάνα από την χθεσινή ημέρα στο Ειρηνοδικείο εδώ στην Αθήνα. Κύριε Υπουργέ, τα έχετε δει, δεν τα βλέπετε πρώτη φορά εδώ μαζί μας. Έχετε κληθεί να τα σχολιάσετε, έχετε βρεθεί στο στόχαστρο της Λαϊκής Ενότητας. Σας έχει γίνει μήνυση από τη Λαϊκή Ενότητα, από τον κύριο Λεφαζάνη. Νομίζω και οι πολίτες έχουν καταθέσει που συμμετείχαν στην διαμαρτυρία αυτή. Στην μήνυση εναντίον σας. Να ξετυλίξουμε λίγο το κουβάρι του τι συνέβη χθες εκεί. Δεν είναι ότι ήρθαν στα χέρια κάποιοι πολίτες με τους αστυνομικούς, ότι χτύπησε η αστυνομία, ότι ακούσαμε για σπασμένες μύτες, ότι υπήρχαν κατάγματα. Το θέμα είναι ότι έπεσαν χημικά σε ένα κλειστό χώρο. Και την καταγγελία αυτή συνυπογράφουν ακόμα και στελέχοι, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πρότεινα βέβαια, κύριε Χαρίτο, να δούμε και το αντικείμενο των πληστηριασμών, τι αφορούν αυτοί οι πληστηριασμοί, αλλά πάμε να το δούμε στην ερώτησή σας, να απαντήσω στην ερώτησή σας, τι έγινε με αυτά τα επεισόδια. Κανένα επεισόδιο και καμιά συμπλοκή και καμιά βίαιη ενέργεια δεν είναι ευχάριστη για κανέναν και το ξέρετε, ούτε για μας ούτε φυσικά για τους ανθρώπους που συμμετείχαν σε αυτή τη συμπλοκή, ούτε για τους αστυνομικούς οι οποίοι δέχτηκαν βροχή από πυροσβεστήρες, από χημικά πυροσβεστήρων. Δεν βγάζουν καθαρό οξυγόνο οι πυροσβεστήρες. Σε ένα κλειστό χώρο, αμυνόμενοι ήταν οι αστυνομικοί. Από την άλλη μεριά ήταν κυρίως μέλη της Λαϊκής Ενότητας οι οποίοι προσπαθούσαν να σπάσουν τον αμυντικό κλειό των αστυνομικών και να μπουν στο χώρο που γινόταν ο πληστηριασμός. Ένας μικρός χώρος των δικαστηρίων, δικαστικός χώρος, ο οποίος έπρεπε να διαφυλαχθεί για πολλούς και διαφόρους λόγους που ίσως πούμε στη συνέχεια ή που ξέρει ήδη όλος ο κόσμος, γιατί ήδη αρχίζει και συζητιέται αυτό το θέμα, το ποιους αφορούν αυτοί οι πληστηριασμοί. Επομένως, σε αυτή τη συμπλοκή να δούμε τι έγινε, τι προστάτευαν οι αστυνομικοί και τι λάθη έγιναν. Εγώ δεν έχω αρνηθεί ποτέ ότι σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να γίνονται λάθη, αλλά ξέρετε, η προσπάθεια των μελών της συγκεκριμένης κίνησης να θυματοποιηθούν σε πολλές περιπτώσεις είναι συνεχής. Και για να μην νομίσετε ότι μασάω τα λόγια μου, κακώς έπεσαν οι τρεις βομβίδες των χημικών σε ένα χώρο τέτοιο και κακώς εκτοξεύτηκαν οι πυροσβεστήρες στα κεφάλια των αστυνομικών και η σκόνη, η χημική σκόνη των πυροσβεστήρων στους αστυνομικούς. Δυσάρεστη κατάσταση σε μια προσπάθεια να διαφυλαχθεί ένας χώρος με λάθη από όλες τις πλευρές. Το λάθος έγινε πώς? Ήταν μια λάθος εντολή που δόθηκε από τον επικεφαλής της δημιουργίας? Ήταν μια υπερβολική αντίδραση από κάποιους? Υποτίθεται ότι εδώ έχεις δυνάμεις οι οποίες είναι εκπαιδευμένες να αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις. Όλοι από τους αστυνομικούς που βρίσκονταν εκεί, φαντάζομαι, κατανοούν τι σημαίνει ρήψη χημικών σε κλειστό χώρο. Αλλά ξέρετε, όσο εκπαιδευμένος και να είναι κάποιος, δεν είναι εκπαιδευμένος να δέχεται πυροσβεστήρες στο κεφάλι ή να δέχεται χημική σκόνη πυροσβεστήρων στο πρόσωπό του. Αν δείτε αυτούς τους αστυνομικούς πώς ήταν μετά, ήταν κάτασπροι από τη σκόνη των πυροσβεστήρων. Και τα αναπνευστικά και τα χημικά και τα προβλήματα από τα χημικά αφορούν και τους αστυνομικούς, δεν αφορούν μόνο την άλλη πλευρά. Και σε αυτή την περίπτωση δεν ήταν επιτιθέμενοι οι αστυνομικοί. Δυσάρεστες καταστάσεις. Περιγράφουμε τώρα ποιος είχε δίκιο, ποιος είχε άδικο σε μια περίπλοκη κατάσταση, πολύ δύσκολη και σε κλειστό χώρο. Εσείς συμφωνείτε με την άποψη ότι πρέπει να γίνει ΕΔΕ και να καταλογιστούν ευθύνες για τον τρόπο αντίδρασης από τους αστυνομικούς? Σε κάθε περίπτωση εμείς εξετάζουμε τι έγινε, τι λάθη έγιναν και αν υπάρχουν ευθύνες καταλογίζονται. Σε πρώτο βαθμό θεωρείτε ότι γίνανε λάθη από την αστυνομία? Έγινε λάθος, ήταν λάθος η ρήψη αυτών των βομβίδων χημικής σκόνης στο χώρο αυτό, αλλά ήταν και εξοργιστικό
και πολύ μεγάλο πρόβλημα δημιούργησε στους αστυνομικούς ο ψεκασμός με τους πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και σε μερικές περιπτώσεις και η εκτόξευση πυροσβεστήρων πάνω στους αστυνομικούς. Οι αστυνομικοί δεν είναι εκεί για να δέχονται τέτοιες επιθέσεις μεγάλης έντασης και σε καμιά χώρα δεν συμβαίνει αυτό. Πάρτε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης και δέστε εάν οι αστυνομικοί δέχονται τόσες σκληρές επιθέσεις και πώς αντιδρούν και αν αντιδρούν. Κύριε Υπουργέ, είχαμε και στο παρελθόν επεισόδια. Αυτή τη φορά όμως είχαμε τη ρήψη χημικών σε κλειστό χώρο και είχαμε και την ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών χθες, ο οποίος μεταξύ των άλλων, αφού αναφέρει ότι τέτοιες ενέργειες των δυνάμεων καταστολής είναι απερίφραστα κατά δικαστές, καλεί το αρμόδιο Υπουργείο τώρα να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διαφυλαχθεί στο μέλλον η ασφάλεια όσων συμμετέχουν υπολειτουργηματικοί ιδιώτες στην απονομή της δικαιοσύνης αλλά και όσων παρευρίσκονται στα δικαστήρια. Με δεδομένο ότι, με βάση τις πληροφορίες, ότι αυτό θα συνεχίζεται το επόμενο διάστημα, δηλαδή αντιδράσεις της ΛΑΕ, του ΠΑΜΕ και άλλων συλλογικοτήτων και βεβαίως και άλλων προσώπων. Εσείς ως Υπουργείο, τι μέτρα σκοπεύετε να πάρετε για να αποτραπούν τέτοια φαινόμενα και να μην έχουμε την επόμενη Τετάρτη, την επόμενη Πέμπτη, να συζητάμε πάλι για το αν η αστυνομία είναι αμυνόμενη, το είπατε δύο φορές πριν. Και ένα δεύτερο ερώτημα, αν θεωρείτε ότι αυτή την ιστορία την εκμεταλλεύονται ή προσπαθούν να την αξιοποιήσουν πολιτικά δυνάμεις για να δημιουργήσουν ζήτημα στην κυβέρνηση. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι δεν μπορεί κάθε Τετάρτη να συνεχίζονται επεισόδια τέτοιας μορφής, κάθε Τετάρτη που γίνονται πληστηριασμοί, και πιστεύω ότι γρήγορα οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί θα καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος αυτής της διαδικασίας. Ναι, θα συνεχίζονται όμως οι πληστηριασμοί στα ερευνητικά. Θα περιστατικά μεγάλης έντασης. Και πιστεύω επίσης ότι σιγά σιγά ακόμη και οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να διαμαρτυρηθούν γιατί πιστεύουν ότι κινδυνεύει η λαϊκή κατοικία ενώ κάθε άλλο παρά κινδυνεύει η λαϊκή κατοικία φάνηκε και από τα αντικείμενα που εκπληστηριεύθηκαν σήμερα, χτες μάλλον. Δεν ήταν λαϊκές κατοικίες, δεν ήταν απλά σπίτια, ήταν αξίας αρκετών βίλες, τα βόρεια αρκετά μεγάλης. Επομένως, σιγά σιγά θα μειωθεί η ένταση. Δεν δικαιολογώ με τίποτα τις όποιες, την άσκηση μεγάλης βίας, τις όποιες σκηνές σαν κι αυτές που είδαμε, αλλά να δούμε ποιος είχε δίκιο και ποιος είχε άδικο και από τις δύο πλευρές. Δεν είναι εύκολο σε αυτή την περίπτωση να μπορέσουμε να βγάλουμε ψύχρεμα συμπέρασμα, όμως εμείς το ερευνούμε. Και στο δεύτερο ερώτημα είναι, αυτό το έλεγα και νωρίτερα, αν θεωρείτε ότι κάποιοι προσπαθούν να αξιοποιήσουν το ζήτημα των πληστηριασμών, εσείς είπατε και του λέει και η κυβέρνηση ότι δεν προστατεύεται η λαϊκή κατοικία και δεν έχει να φοβάται κανένας όσον αφορά την πρώτη κατοικία. Από εκεί πέρα όμως, αξιοποιείται πολιτικά αυτό? Θα επιχειρηθεί το επόμενο διάστημα να αξιοποιηθεί περαιτέρω για να δημιουργηθεί η εικόνα στην κοινή γνώμη ότι χάνεται το σπίτι του απλού πολίτη αυτού που είναι η πρώτη του κατοικία? Κύριε Ραβανέ, είναι ηλίου φαϊνότερο ότι γίνεται μια προσπάθεια από συγκεκριμένους κύκλους και συγκεκριμένες πολιτικές ομάδες να δείξουν ότι κινδυνεύει το απλό σπίτι, η λαϊκή κατοικία, το σπίτι του πατέρα του αστυνομικού ή του αδερφού του, όπως φώναζαν στους αστυνομικούς, ενώ η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική και θα δείξει το επόμενο διάστημα ότι δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Πέρα από την πολιτική, αν μου επιτρέπετε, αντιμετώπιση του ζητήματος των πληστηριασμών και την οποία εκμετάλλευση επιχειρείται από διάφορες πολιτικές πλευρές, η αστυνομία όμως έχει να αντιμετωπίσει ένα επιχειρησιακό πρόβλημα, το οποίο θα το αντιμετωπίσει την επόμενη Τετάρτη. Η δική σας παρέμβαση ποια σκοπεύετε να είναι, έτσι ώστε να μην έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα μέσα στο Ειρηνοδικείο? Γιατί η δική μου εκτίμηση είναι ότι ήταν λάθος της αστυνομίας που επέτρεψε να μπουν. Ήταν λάθος που επέτρεψε να μπουν σε κλειστό χώρο και προσπάθησε να αποτρέψει στη συνέχεια τον κόσμο που διαμαρτυρόταν μέσα σε κλειστό χώρο. Εάν συνεχιστούν οι διαδικασίες, αυτές οι παραδοσιακοί πληστηριασμοί πέραν των ηλεκτρονικών και τις επόμενες εβδομάδες, θα δοθούν οδηγίες ώστε να μην περιορίζεται η αστυνομία στον κλειστό χώρο και να μην αφήνει να μπαίνει ο κόσμος μέσα ώστε να μην δημιουργούνται παρόμοια περιστατικά. Όμως η κυβέρνηση έχει την ευθύνη, φαντάζομαι, να επικοινωνήσει
αυτό που θεωρεί, αυτό που πραγματικά πιστεύει ότι συμβαίνει, σε αντίθεση με αυτούς που προσπαθούν πολιτικά να εκμεταλλευτούν, δημιουργώντας μια εικόνα ότι υπάρχει κίνδυνος για το σπίτι το δικό μου, το δικό σου, του διπλανού μου. Αυτό πιστεύετε ότι μπορεί να λυθεί με κάποιες δηλώσεις υπουργών αποσπασματικές σε κανάλια, στη Βουλή, ή θα πρέπει να υπάρξει μια παρέμβαση σε κεντρικό επίπεδο από την κυβέρνηση? Πιστεύω ότι θα επικρατήσουν οι ψύχρεμες φωνές και θα φανεί η πραγματική διάσταση του προβλήματος. Ένα πρόβλημα, έτσι, που, ένα πρόβλημα που προέρχεται, ας μην ξεχνάμε, από τα κόκκινα δάνεια, τα οποία κόκκινα δάνεια ξέρουμε πολύ καλά το 70% από πού προκλήθηκαν, από μεγάλους οφειλέτες και όχι από τον απλό κοσμάκι. Επομένως, σιγά σιγά θα ξεκαθαρίσει, πιστεύω, το τοπίο και θα μειωθούν και οι εντάσεις. Όμως θα ήθελα να πω και για την πλευρά της αστυνομίας. Είναι η ίδια αστυνομία αυτή που καθημερινά προστατεύει τον πολίτη και που ξεγνιάζει ένα σωρό υποθέσεις. Αυτό, κύριε Υπουργέ, αστυνομία, αν αντιμετωπίζει και αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Αν μου επιτρέπει, και ο Πάνος, πάνω σε αυτό, είπατε τώρα για τις επιτυχίες της ελληνικής αστυνομίας. Δεν το αμφισβητεί κανείς. Έχουμε πάρα πολλές επιτυχίες σε πάρα πολλούς τομείς. Αν ξεκινήσω από την υπόθεση των ναρκωτικών που είδαμε πριν από λίγες ώρες, μέχρι τη βαριά εγκληματικότητα και άλλα. Τα ξέρετε πολύ καλύτερα. Την ίδια στιγμή όμως που υπάρχει αυτή η αντίδραση στο ειρηνοδικείο, βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, στο θέμα του Ρουβίκονα, να κατηγορείστε από την αντιπολίτευση ότι ουσιαστικά η αστυνομία είναι θεατής σε όλες αυτές τις κινητοποιήσεις. Ένα θέμα, βέβαια, θα το καταγράφουμε και μετά. Καταγράφω το ερώτημα, δεν θέλω να πάμε ακόμα στο Ρουβίκονα όμως. Θέλω δύο πράγματα να επισημάνουμε πριν έρθουμε σε αυτό το θέμα. Τα αναφέρατε νωρίτερα. Μία διαφορετική στάση της αστυνομίας, είπατε, δεν έπρεπε να τους αφήσει να πλησιάσουν. Μήπως όμως εδώ περάσουμε στην αντίπερα όχθη, δηλαδή άμα δεν μπορεί ο άλλος να μπει μέσα στο ειρηνοδικείο? Προφανώς αυτοί οι άνθρωποι που ήθελαν να μπουν μέσα στο χώρο της διαδικασίας του πληστηριασμού. Είναι αυτός που θα μπει μέσα? Αυτός που μικρό... μπορεί να μπει και αυτός που δεν μπορεί να μπει. Ακριβώς. Αν εγώ δηλαδή που το σπίτι μου θα βγει στον πληστηριασμό, θέλω να είμαι μέσα να παρακολουθήσω τη διαδικασία. Ναι. Θα με αφήσει ο αστυνομικός να μπω? Βέβαια. Και πώς θα ξέρει ο αστυνομικός αν εγώ είμαι πραγματικά ενδιαφερόμενος ή όχι? Με αυτό που λέτε, κύριε Χαρίτο, δείχνετε τα προβλήματα και τα διλήμματα που υπάρχουν στην καθημερινή δουλειά του αστυνομικού, που ενώ πρέπει να κάνει καλά τη δουλειά του και να διαφυλάξει ένα δικαστικό χώρο, πρέπει στη συνέχεια να διακρίνει ανάμεσα σε αυτόν που θέλει να δημιουργήσει πρόβλημα και σε αυτόν που θέλει απλά να παρακολουθεί τις διαδικασίες. Δύσκολες καταστάσεις, δεν είναι απλές, δεν είναι ασπρομαύρο και δεν λύνονται εύκολα αυτά τα ζητήματα, αλλά δεν νομίζω κανένας από εμάς, κανένας δεν είναι αφελής να πιστεύει ότι αυτοί οι άνθρωποι πήγαιναν απλά για να παρακολουθήσουν τις διαδικασίες γιατί ήθελαν να συμμετάσχουν στις διαδικασίες. Ήθελα να δημιουργήσουν πρόβλημα, να διακόψουν τη διαδικασία. Πάντως και για εχθές υπήρχαν παράπονα και καταγγελίες ότι άτομα τα οποία ήθελαν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία και από δημοσιογράφους αλλά και από ενδιαφερόμενους από διαφορετικά επίπεδα, φαντάζομαι, δεν κατάφεραν να μπουν μέσα λόγω της κατάστασης που επικράτησε εκεί. Και εκ των προτέρων η αστυνομία δεν άφηνε να μπει οποιοδήποτε μέσα. Άρα φαντάζομαι ότι το αντιμετωπίζετε ήδη αυτό που συζητάμε χθες. Ναι, έχουν τεθεί στο τραπέζι αυτά τα διλήμματα και αυτοί οι προβληματισμοί. Θα δούμε στη συνέχεια πώς μπορεί δεν να... Δεν έχετε καταλήξει κάποια λύση ακόμα. Πώς μπορεί να επιληθούν. Ναι, δεν είναι θέμα μόνο της αστυνομίας. Καταλαβαίνετε ότι το θέμα των πληστηριασμών αφορά πολλούς τομείς. Η αστυνομία προσπαθεί να επιβάλλει την τάξη στο χώρο, αλλά είναι διαδικασίες που στην πορεία πιστεύω θα διευκρινιστούν και δεν είναι μόνο θέμα του Υπουργείου του δικού μου. Μάλιστα. Ένα τελευταίο που θέλω να ρωτήσω εγώ επ' αυτού για να το κλείσουμε. Είχαμε το Πολιτικό Συμβούλιο, την έκτακτη σύσκεψη του Πολιτικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό σήμερα, μετά τις εικόνες που είδαμε εχθές, καθώς επίσης και μετά τις καταγγελίες που υπήρξαν για πληστηριασμούς, όχι καταγγελίες, από τις φήμες που ήθελαν και πρώτη κατοικία να βγαίνει. Υπήρξαν κάποια μέσα ενημέρωσης που κινήθηκαν σε αυτή την κατεύθυνση. Τελικώς, αυτά τα ποσά που ακούσαμε στην Νίκαια για 30.000 ευρώ, κάποια άλλη συνοικία για 52.000 ευρώ, φαντάζομαι αυτά δεν είναι βίλες όταν αναφερόμαστε σε τέτοια ποσά. Δεν είναι πρώτες κατοικίες, είναι δεύτερες, τρίτες? Δεν είναι χρέη σε τράπεζες. Είναι αντιδικίες μεταξύ, διαφορές μεταξύ ιδιωτών που ίσχυαν πάντα. Πάντα γίνονταν πληστηριασμοί όταν δύο πολίτες είχαν μεταξύ τους αντιδικία και προσέφευγαν στην νόμιμη διαδικασία. Η κυβέρνηση
σε συνεργασία με τις τράπεζες, έχει δεσμευτεί ότι κάτω από τα 400.000 για αξίες κατοικιών, κάτω από 300.000 πρώτη κατοικία, συζητάμε, δεν θα υπάρξει πληστηριασμός και τηρεί αυτή τη δέσμευση. Και αυτό φάνηκε από τις κατοικίες οι οποίες εκπληστηριάστηκαν στη διαδικασία τη. Κύριε Υπουργέ, ο λεγόμενος νόμος Κατσέλη-Σταθάκη λύγει κάποια στιγμή. Εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρξει παράταση ή μονιμοποίηση της συγκεκριμένης νομοθεσίας για να προστατευτεί ακριβώς η λαϊκή κατοικία και να μην έχουμε στο μέλλον περιπτώσεις πληστηριασμού τέτοιων σπιτιών? Είναι ένα θέμα το οποίο έχει τεθεί ήδη στο τραπέζι από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεφεύγει από τις αρμοδιότητες του Υπουργείου του Δικού μου, αλλά είναι ευρύτερο πολιτικό όμως ζήτημα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να νομοθετηθεί ό,τι χρειάζεται προκειμένου να υπάρξει προστασία στους τομείς που έχει ήδη καθοριστεί από την κυβέρνηση. Δηλαδή το όριο των 300.000, το όριο των, η πρώτη κατοικία και όλα αυτά που έχουν καθοριστεί θα πρέπει να τηρηθούν με οποιαδήποτε ρύθμιση χρειαστεί. Όπως επίσης αντίστοιχα με την παράταση του νόμου Κατσέλη είναι πολλοί αυτοί που ζητούν, που δεν αρκούνται στη συμφωνία κυρίων που υπάρχει μεταξύ της κυβέρνησης και των τραπεζών και ζητούν αυτή η συμφωνία να πάρει τη μορφή πιο θεσμική, δηλαδή εκτός από τα χέρια να δοθούν και κάποιες υπογραφές. Υπάρχουν και αυτές οι απόψεις, αλλά πιστεύω ότι η νομοθετική ρύθμιση χρειάζεται εκεί που αρχίζει και σπάει η συμφωνία ή που εκφράζονται αμφιβολίες για μια συμφωνία. Όμως είναι θέμα πέρα από το Υπουργείο το δικό μου. Μάλιστα. Λοιπόν, να φύγουμε να πάμε λίγο στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Το Ρουβίκο να τον κρατάω. Το κρατάμε και μετά. Και εγώ οφείλω απάντηση. Να δούμε λίγο με τη σειρά τα θέματα της επικαιρότητας.